κάνετε τέτοια. Λοιπόν, wanna be on top, τουλάχιστον στις top επιλογές για το ρεβεγιόν και για τις γιορτινές μας εμφανίσεις. Αυτά θα συζητήσουμε σήμερα. Με επιλογές που μπορείτε να επιλέξετε, να φορέσετε αν και εφόσον σας ταιριάζουν, για να λάμψετε και να ξεχωρίσετε και τις γιορτινές ημέρες και σίγουρα στο ρεβεγιόν της πρωτοχρονιάς. Αυτά και άλλα πολλά πάντοτε με στυλ θα συζητήσουμε σήμερα με τη Σεσίλια. Πάντοτε με προτάσεις και φυσικά με τις δικές της καθοδηγήσεις και συμβουλές αναφορικά με το πώς μπορούμε να συνδυάσουμε κάτι, ακόμα και ένα κομμάτι το οποίο μπορεί να μοιάζει λίγο έντονο, λίγο extreme, λίγο παρατραβηγμένο. Όχι, οι γιορτές θέλουν λάμψη και θέλουν και παγέτα. Καλό μεσημέρι με στυλ, Σεσίλια. Καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Που δεν τα είπαμε. Έτσι, τηλεοπτικά, ας πούμε. Τηλεοπτικά δεν τα είπαμε και σίγουρα τα λέμε μία και καλή τώρα με προτάσεις που τις λες και απαστράπτουσες ή τουλάχιστον έτσι θέλουμε να δούμε τον εαυτό μας μέσα σε αυτές. Τώρα, οι γιορτές θέλουν τον εντυπωσιασμό, οι γιορτές θέλουν το πιο γκλάμουρους και το πολλές φορές και λίγο. Θέλεις τη λάμψη. Θέλεις τη λάμψη. Λίγο παραπάνω έτσι να γελίσεις, να νιώθεις διαφορετική. Mm-hmm. Να νιώθεις λίγο αστραφτερή, έτσι, ότι είναι μια ξεχωριστή, μοναδική μέρα, γιορτινή, επομένως θα βάλουμε και το κάτι διαφορετικό. Όταν λέμε το κάτι διαφορετικό, σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε από πάνω μέχρι κάτω, αυτό το too much, ή η λάμψη πρέπει να είναι συγκεντρωμένη σε ένα σημείο ιδανικά. Όχι, μπορείς να το κάνεις. Υπάρχουν γυναίκες που μπορούν να το υποστηρίξουν. Εξαρτάται το στυλ της κάθε γυναίκας, η οποία νομίζω ότι κάθε γυναίκα το γνωρίζει. Αν μπορείς να το υποστηρίξεις, μπορείς να το κάνεις total παγέτα, μια ολόσωμη φόρμα ή παντελόνι με μπλούζα. Mm-hmm. Μπορείς να το κάνεις. Απλά όταν θα το κάνουμε να είναι total με παγέτα, με λάμψη ιδιαίτερη, με χρώμα, με ό,τι και να είναι, θα το ησυχάσουμε λίγο στα κοσμήματα, στα αξεσουάρ. Δεν θα βάλουμε καθόλου. Και αυτό γιατί, για να μην είναι τραβηγμένο ή για να μπορεί να πέσει το μάτι και το βλέμμα αυτών που θα μας παρακολουθούν σε ένα συγκεκριμένο γιατί σημείο. Γιατί μετά θα παραγίνει και θα ξεφύγει λίγο η εικόνα. Επομένως, αυτό που θέλουμε να εστιάσουμε είναι το ρούχο που έχουμε αγοράσει, που μπορεί να είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Άρα, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να βάλουμε κάτι πολύ ιδιαίτερα και κοσμήματα στα αυτιά μας, ναι, διακριτικά και κάποιο δαχτυλίδι, τίποτα άλλο. Ωραία. Έχεις επιλέξει κάποιες εμείς έχουμε εδώ εμφανίσεις. Σήμερα επιλέξει για σας κάποιες έτσι εμφανίσεις σε φορέματα, έτσι με πολύ χρώμα, με ανοιχτή πλάτη, για όσες τολμάτε δηλαδή να τα φορέσετε και να τα αναδείξετε. Και να τα υποστηρίξετε. Και να τα υποστηρίξετε. Σε αυτά τα φορέματα με παγέτες, μην φοβηθείτε να φορέσετε ο πακ καλσόν, δηλαδή να μην φαίνεται το πόδι σας, το χοντρό καλσόν, και επίσης μπορείτε να βάλετε και σε χρώμα. Εδώ μπορεί να παίξετε με το γκρι, μπορεί να παίξετε και με το ροζ, μπορεί να επιλέξετε κάτι πιο απαλό και να παίξετε με το παπούτσι στις αποχρώσεις αυτές του φορέματος, ας πούμε. Αν επιλέξουμε μαύρο πακ καλσόν και για τις κυρίες οι οποίες δεν θέλουν, ας πούμε, θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Θα μπορούσαμε, γιατί φέτος φοριέται και με τα έντονα χρώματα το μαύρο. Πες μου κάτι άλλο, όταν θα φορέσουμε καλσόν, είτε είναι διαφανές, είτε το διχτάκι, το φιλέτο λεγόμενο, μπορούμε να φορέσουμε το πέδιλο. Το βλέπουμε από πολλά επώνυμα πρόσωπα. Μπορούμε. Όλα μπορούμε να τα κάνουμε, αρκεί να μπορούμε να τα υποστηρίξουμε στο στυλ μας, στην σιλουέτα μας, για να μπορέσουμε να τον αναδείξουμε. Ωραία. Και να δείξουμε και εμείς γενικότερα όμορφες στην εκείνη την ημέρα. Ναι. Σε χρυσό επίσης είναι μία επιλογή που μπορείτε να κάνετε. Φούστες με παγέτα. Αυτό μπορεί να το φορέσετε φούστα, μπορείτε να το φορέσετε και σαν φόρεμα στράπλες. Το έχετε λοιπόν όμως αγοράσει αυτό. Δεν είναι κρίμα να το κρατήσετε στην γκαρντερόμπα σας. Μπορείτε λοιπόν, μια που η παγέτα φέτος παίζεται πολύ και κατά την καθημερινότητά μας, κατά τη διάρκεια της ημέρας. Μπορείτε, αν και εφόσον το ησυχάσουμε δηλαδή. Ναι. Μπορείτε εδώ να επιλέξετε ένα άσπρο πουκάμισο, ας πούμε, κλασικό. Μπορείτε όμως να βάλετε ένα άσπρο μακό μπλουζάκι για να το ησυχάσετε. Και με τι παπούτσια από κάτω. Παπούτσια μπορείτε να βάλετε μπότα, μποτάκι, μπορείτε να βάλετε κάλλιστα και αθλητικό. Στο καθημερινό. Στο καθημερινό. Λοιπόν, και έχετε έτσι. Το έχεις ησυχάσει πάρα πολύ. Κοιτάξτε πόσο ωραίο δείχνει. Συγγνώμη, να μην καλά φαίνεται. Και με ένα αρβιλάκι μπορείς να το βάλεις να το κάνεις καθημερινά τώρα. Και είναι πολύ όμορφο, μισό λεπτό να σε βοηθήσω. Έτσι, ας πούμε.
Δεν ξέρω, τώρα δεν φαίνεται και πάρα πολύ έντονο. Εμείς θέλουμε να δώσουμε στο περίπου το ύφος που μπορούν να συνδυάσουν δηλαδή κομμάτια. Μπορείτε δηλαδή με ένα μακό μπλουζάκι να ησυχάσετε τη φούστα που έχει πάρα πολύ έντονη παγέτα, με μία γούνα από πάνω και επίσης μπορείτε να βάλετε αρβιλάκι όπως είπε η Ιωάννα, αλλά εγώ θα σας πρότεινα και τα αθλητικά που φέτος παίζουν και αυτά πάρα πολύ με τις παγέτες. Εξάλλου αθλητικά μπορείτε να βρείτε σε πάρα πολλά χρώματα, με ένα γκρι αθλητικό παπουτσάκι. Sneaker. Έχετε μία πολύ όμορφη εμφάνιση και για πρωί αλλά και για απόγευμα. Ωραία, και προχωράμε για να πάρουμε μία γεύση. Προχωράμε μετά το δυνατόν πιο χορταστική και αντιπροσωπευτική αυτή. Σε ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο που μπορείτε να το κάνετε φόρεμα με ένα καλσόν οπάκ ή μπορείτε να βάλετε ένα κολάν. Και για να το αλλάξετε μετά για καθημερινό, μπορείτε να βάλετε από κάτω ένα υφασμάτινο tweed παντελόνι. Ναι, είναι λίγο έντονο ησυχάζει. Και ιδιαίτερο, αλλά ησυχάζει σίγουρα. Έτσι ησυχάζει. Μάλιστα. Ή μπορείτε να ιδιαίτερες επιλογές είναι αυτές που μας δείχνεις. Και με ένα τζιν. Ναι, ναι, ναι. Μη φοβηθείτε και τα τζιν. Με τις παγέτες ταιριάζουν πάρα πολύ, όπως επίσης... Αυτό έχεις επιλέξει όμως τζιν γκρι, άρα ναι, πηγαίνει προς το ασημί. Ναι. Να και μία παρατήρηση, παύλα συμβουλή που θέλω να δώσουμε. Επίσης, ταιριάζουν πολύ και με φούτερ. Οι παγέτες. Να μας το ξαναπείς όμως αυτό που συνήθως μας υπενθυμίζεις, ότι κοιτάζουμε τα ρούχα μας ή ακόμα και μια μικρή λεπτομέρεια σε ένα μικρό χρωματισμό που μπορεί να βρούμε, ταιριάζει και συμπληρώνει. Εδώ τώρα μπορείτε να κάνετε μια εμφάνιση με ένα βινίλ παντελόνι και με μια ζακετούλα που μπορεί να την κάνετε και σαν μπλούζα, φορώντας από μέσα ένα μπλουζάκι πιο ή το λευκό που είπαμε, ή αυτό εδώ, αν θέλετε να την ανοίξετε. Mm-hmm. Μπορείτε όμως να το κάνετε και πιο καθημερινό, κρατώντας τη ζακετούλα, επιλέγοντας αυτήν εδώ την μπλούζα από μέσα, μια μακό όπως είπαμε, με στάμπα αυτή τη φορά, και με ένα ροζ τζιν από κάτω σκισμένο, που παίζει πολύ φέτος. Κοσμήματα τι μπορούμε να βάλουμε? Έτσι δηλαδή. Κοιτάξτε τι ωραίο παίζει, γιατί το ζακετάκι έχει ακριβώς τα χρώματα αυτά τα σωμών που έχει το παντελόνι. Σε κόσμημα? Σε κόσμημα τώρα θα παίξετε. Σε μαύρο, σε γκρι, σε ασημί, σε αυτές τις αποχρώσεις. Ή αν υπάρχει και με ροζ. Ωραία. Θα πάρετε δηλαδή τις αποχρώσεις που υπάρχουν μέσα στην επιλογή του ρούχου που έχετε κάνει. Παπουτσάκι. Εδώ παπουτσάκι μπορείτε να βάλετε γκρι, μποτάκι, μπορείτε να βάλετε μαύρο, μπορείτε να βάλετε πάλι αθλητικό άνετα, γιατί σας βοηθάει ούτως ή άλλως και το τζιν να φορέσετε το αθλητικό. Μπορείτε επίσης, αν θέλετε να κάνετε και το extreme, να βάλετε και ένα πέδιλο. Mm-hmm. Να σηκώσετε λίγο το παντζάκι και να βάλετε ένα πέδιλο. Μάλιστα. Η άλλη επιλογή είναι το καρό, που φέτος θα το συναντήσετε, μπορεί να το έχετε κιόλας στην καρταρόμπα σας, και να το συνδυάσετε με παγέτα από πάνω μία μπλούζα για μία βραδινή σας εμφάνιση. Αν θέλετε να το ησυχάσετε και να το φορέσετε για μία πρωινή σας εμφάνιση, βάζετε μέσα από την παγέτα σας ένα άσπρο πουκάμισο με πολύ ιδιαίτερα μανίκια να βγαίνουν έξω, οπότε να φαίνεται αυτός ο όγκος που φέτος παίζουν πάρα πολύ αυτά τα φουσκωτά μανίκια, και έχετε ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Σαν να είναι καζάκα κατά κάποιο τρόπο μπαίνει, ναι, το μπλουζάκι, ίσα ίσα φαίνεται το γιακά σου όμως. Κάτσε να το κατεβάσω λίγο έτσι για να μπορέσετε να δείτε λίγο και το μανίκι. Και εδώ φοράμε μπότα πάνω από το γόνατο. Εδώ μπορείτε να φορέσετε μπότα. Όπως αυτές που φοράς, βελούδινες. Μπορείτε όμως να φορέσετε και Oxford παπουτσάκι, mm-hmm, δηλαδή αυτό το ανδρικό, τύπο ανδρικό που δένει. Μπορείτε να φορέσετε και μποτάκι, μήμποτο, έτσι. Μία άλλη τώρα επιλογή είναι και αυτή εδώ, πάλι με το βινίλ το παντελόνι, αλλά με κάτι πολύ πιο ιδιαίτερο σε μπλουζάκι για βράδυ. Είναι ιδιαίτερο μπλουζάκι και είναι η γραμμή αυτή όμως που κατεβαίνει με το λάστιχο αρκετά, ναι, χαμηλά, έτσι. Το οποίο όμως το σηκώνεις για να κάνεις λίγο μπουφάν. Εδώ τώρα το ίδιο μπορείτε να το κάνετε
κρατώντας πάλι και τα δύο στοιχεία, αν θέλετε να το βάλετε μία απογευματινή ώρα, και βάζοντας από μέσα πάλι ένα άσπρο πουκάμισο, όπως αυτό που σας έδειξα πριν, με τα πολύ ιδιαίτερα μανίκια, να αναδείξετε και το πουκάμισό σας. Σας κάνει και λίγο σανέλ αυτό, που παίζει πολύ και στα άσπρο μαύρο, αλλά και σε αυτές τις ιδιαίτερες εμφανίσεις γιορτινές και εκδηλώσεις. Μπορούμε να βάλουμε ένα κόκκινο, ας πούμε, να βάλουμε Μπορούμε να βάλουμε και ένα τέτοιο πουκάμισο σε ασπρόμαυρο, να βγει απ' έξω όλη αυτή η λεπτομέρεια που έχει ο γιακάς με το φιόγκο και από κάτω πάλι το παντελόνι. Ναι. Με ένα υπέροχο μαύρο σακάκι, κάνετε και ένα τύπου ανδρόγυνο στυλ, αλλά έχοντας όμως μέσα αρκετά γυναικεία θηλυκά στοιχεία. Και σκέτο το πουκάμισο αυτό που έχει ήδη ένα πολυπληθωρικό λαιμό, βέβαια. Είναι δεν σας έδειξα βέβαια πριν, να σας πω και για αυτές εσάς που τολμάτε να μπλέξετε τα υφάσματα, τις υφές, τα χρώματα, ότι σε αυτό εδώ, εκτός από αυτό το ωραίο που σας είπα πριν, το λίγο πιο ήσυχο με το μακό μπλουζάκι και τη γούνα ή με ένα άλλο τζάκετ, μπορείτε, που είναι πάρα πολύ φέτος παίζει η παγέτα με το φούτερ ή με μάλινο, να βάλετε από πάνω μια μάλινη μακριά μπλούζα. Πουλόβερ. Πουλόβερ. Να το βάλεις από πάνω, να το ζώσεις ή να το βάλεις από πάνω και από με μια πάνω. Ζώνη. Από πάνω. Και αν θέλει ζώνη για να τονίσει τη μέση σου, ναι. Συνήθως όμως το αφήνουμε έτσι πιο χαλαρό. Ναι. Και δες πόσο ωραία παίρνει τα χρώματα από το λαχανί, ενώ σου φαίνεται λίγο ιδιαίτερο το να συνδυάσεις αυτά τα δύο χρώματα. Η ασημή παγέτα και στο χρυσό παίρνει λίγο τα χρώματα και το κάνει πιο έτσι, εκκεντρικό. Παιχνιδίζει. Τι παπούτσι βάζουμε εδώ? Εδώ βάζετε ένα ήσυχο, στο χρώμα του δέρματος, το νιούτ ας πούμε, για αν θέλετε να το βάλετε σε πιο βραδινή εμφάνιση, απογευματινή. Αλλιώς και πάλι, εδώ προτείνω το athleisure look, δηλαδή με αθλητικό. Επιμένει σε αυτό το look και βέβαια είναι ένα για να το ησυχάσεις, για να κατεβάσεις αυτή την πολύ λάμψη που, που σου δίνει το κάθε τύπο έχει απάνω παγέτα. Το κάνεις όμως με την πρόταση που λες, με το αθλητικό, το κάνεις και πολύ πιο εύκολο και πολύ πιο άνετο καθημερινό. Βέβαια, ναι. Είναι πολύ πιο εύκολο. Μάλιστα. Έχοντας μετά, το ίδιο συμβαίνει βέβαια και με αυτό το πάρα πολύ όμορφο φόρεμα. Τύπου μιλιτέρι, τύπου... Ναι, με παγέτες. Ναι. Που εδώ τώρα μπορείτε για να το ησυχάσετε σε κάποια άλλη σας εμφάνιση να βάλετε από μέσα ένα ζιβάγκο, μπορείτε να βάλετε πάλι ένα άσπρο πουκάμισο για να δώσετε χρώμα και ναι. να αναδείξετε το χρώμα του φορέματος και φυσικά μπορείτε να ξανακάνετε αυτό που σας είπα. Το συνδυασμό αυτό. Το συνδυασμό αυτό. Κοίτα να δεις που είναι ένα χρώμα που το φοβόμουν, έτσι, neon color λίγο. Σχοριζέ. Αν το φοβάσαι τόσο έντονο, μπορείς να το κάνεις με ένα λαδί πουλόβερ ή με ένα καφέ πουλόβερ. Για πιο καθημερινή. Εμείς δείχνουμε προτάσεις που μπορούμε να φορέσουμε και στο ρεβεγιόν και αντιστοίχως και να μην αφήσουμε το κομμάτι αυτό. Τις έχουμε αγοράσει και τις έχουμε, γιατί όχι να μην τις ακολουθήσουμε, να τις έχουμε και για τις υπόλοιπες εμφανίσεις μας. Φυσικά δεν θα λείψει να έχετε και να αγοράσετε ένα μαύρο φόρεμα με παγέτες, με ανοιχτή πλάτη για την άκρος βραδινή σας εμφάνιση. Και βέβαια είναι ένα διαχρονικό κομμάτι. Σωστά. Και βλέπουμε ότι όσο τρεβούμενο και να είναι. Και απλά από εκεί και πέρα το αλλάζεις, συγγνώμη σε διάκοψα, το αλλάζεις με τα αξεσουάρ. Μπορείς να βάλεις έντονο καλσόν, μπορεί να βάλεις ένα animal print καλσόν, μπορεί να βάλεις χρώμα καλσόν και πολύ έντονο αξεσουάρ για να το αλλάξεις όπως είπαμε. Mm-hmm. Και έχουμε επίσης σε φόρεμα αυτό εδώ, έχουμε επιλέξει με τα πολλά χρώματα. Μίνι φόρεμα. Ναι, μίνι θα έλεγα, ναι, μέχρι το γόνατο. Ανάλογα τι ύψος έχει κυρία που το φοράει. Ναι, σωστά. αυτό τώρα εδώ μπορείτε επίσης να το συνδυάσετε με πουλόβερ για να το κάνετε, να το ησυχάσετε σε μια απογευματινή σας ή μια άλλη εμφάνιση ή κλέβοντας από τα άλλα χρώματα που υπάρχουν, μοβ, ροζ, γκρι. Είτε μπορείτε να το κάνετε, να το αλλάξετε φορώντας από μέσα ένα ζιβάγκο που σας είπα και πριν για το άλλο φόρεμα. Οπότε έρχεται κάπως έτσι η εμφάνιση. Αυτό έρχεται γιατί είναι strapless το φόρεμα.
Κλείνεται λοιπόν το πάνω μέρος με ένα ωραίο ζιβάγκο και βάζετε και το φορεματάκι σας. Εδώ μάλιστα. Πάλι τα χρώματα παίζουν με τα χρώματα που μπορείτε να βρείτε από το φόρεμα. Κατακλείδα. Ναι. Και κλείνοντας, ακόμα και κομμάτια που είχαμε και έχουμε ξαναφορέσει, μπορούμε να τα αναπροσαρμόσουμε γιατί θα μας βγει και πιο οικονομικά. Σε περίπτωση που επιλέξουμε για τις αγορές μας, ιδίως τώρα που θέλουμε και για τις γιορτινές ημέρες να κάνουμε μία αγορά και επιλέξουμε ένα κομμάτι το οποίο μπορεί να φαντάζει κεντρικό, αν και εφόσον ταιριάζει την προσωπικότητά μας και φυσικά στην περίσταση και πού θα το φορέσουμε, του ταιριάζουμε τα αντίστοιχα μικροαξεσουάρ πολύ διακριτικά, αν και εφόσον από μόνο του μιλάει και βγάζει μια ένταση και μια ωραία υπόσταση. Το ησυχάζουμε είτε με μια μπότα μαύρη για την ημέρα την γιορτινή του ρεβεγιόν, θέλω να πω, είτε με μια ωραία γόβα που είναι διαχρονική. Δεν φοβόμαστε το opaque καλσόν. Όχι καθόλου. Παίζει πολύ φέτος. Και με τα χρώματα και χωρίς. Ναι. Μπορεί να γίνει όμως και να είναι και ζεστό, βέβαια. Ναι, γιατί ναι, ναι, να είμαστε και ζεστές. Εξάλλου, υπάρχουν και opaque καλσόν που έχουν απάνω και σχέδια. Mm-hmm. Άρα μπορείτε να παίξετε και με αυτό, με σχέδιο που έχει το καλσόν, για να αναδείξετε περισσότερο και τα πόδια σας. Θα ήθελα κάποια στιγμή να κάνουμε ένα θέμα με τα καλσόν. Ναι. Γιατί έχω αρχίσει και εγώ τώρα και πειραματίζομαι και θέλω να φοράω. Γιατί με κάτι όχι. Φιωγκάκια, με κάτι στρασάκια, με κάτι. Mm-hmm. Για να μην είναι υπερβολικό, πώς μπορούμε να τα συνδυάζουμε, πώς μπορούμε να τα φοράμε. Τόσο όσο να δείχνουμε να κάνουμε μόνο focus στο καλσόν και άλλα τέτοια μυστικά. Ναι. Θέλω να το κάνουμε αυτό το όταν θέμα. Όταν φοράς ιδιαίτερο καλσόν, τα μάτια πρέπει να πέφτουν πάνω στο καλσόν. Άρα κάνεις focus εκεί και συχάζεις το υπόλοιπο σου ντύσιμο. Την κρατάω εγώ τη συμβουλή σου, όπως και κάθε συμβουλή που μας δίνεις. Θέλω να σε ευχαριστήσω στο σημείο αυτό. Να σου ευχηθώ καλή χρονιά. Επίσης. Με το καλό να τα πούμε του χρόνου. Του χρόνου. Σε λίγες μέρες, Σεσίλια. Και σίγουρα ευχηθούμε και στον κόσμο, ανεξάρτητα από το τι θα επιλέξει για την εμφάνισή του και οι κυρίες που μας παρακολουθούν, να φροντίσουν να νιώθουν εαυτός τους, να νιώθουν όμορφες, σικάτες και προσεγμένες. Και τα κομμάτια αυτά που επιλέγετε να σκέφτεστε πασπαρτού, αν και εφόσον μπορούν να γίνουν, ώστε να μην αφήνετε κάτι μόνο μία φορά, αν το φοράτε και τέλος. Έτσι, νομίζω ότι σκεφτόμαστε πολύ πιο έξυπνα και πολύ πιο οικονομικά μας βγαίνει εν τέλει. Και δημιουργικά. Και δημιουργικά. Και πάντα το με στυλ. Λοιπόν, περνάμε σε μια μικρή σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε κοντά σας, γνωρίζοντάς σας το νέο μυθιστόρημα, γεννημένος loser. Μπορεί κάποιος να έχει γεννηθεί loser. Και τι σημαίνει αυτό, της Ειρήνης Δερμιτζάκη. Σε πολύ λίγο.